Γεια σας και καλώς ήρθατε στο συνεσυμπόσιο Σασίμι. Όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίες που μόλις είδαμε και πρωτού επιλέξουμε να αποδεχθούμε την αποστολή, υπενθυμίζουμε μπορείτε να μα στηρίξετε στο Patreon από 3 ευρώ, εγγραφή στο κανάλι, κουμπί subscribe, καμπανάκι από δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσει για νέα μα βίντεο και βέβαια κάθε like και κοινοποίηση δεν θα μα χαλάσει καθόλου, ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και τι θα κάνουμε σήμερα, θα κάνουμε την ταινία Επικίνδυνη Αποστολή, Θανάσιμη Εκδίκηση, Μέρο Πρώτο. Ταινία του 2023 σε σκηνοθεσία Christopher Το συγκεκριμένο βίντεο θα είναι spoiler free, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μιλάμε για την άσπιλη παρθενικότητα που θέλουν μερικοί. Θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην ταινία, πράγματα που τα έχει δείξει και το τρέιλερ. Δεν θα πούμε spoiler, αλλά αυτοί που θέλουν να μπαίνουν μέσα χωρίς να γνωρίζουν απολύτως τίποτα, μπορεί να μην το θεωρήσουν spoiler free. Εμείς το θεωρούμε spoiler free. Δεν θα πούμε τα χοντρά πράγματα που είναι spoiler. Πρώτες εντυπώσεις. Πρώτες εντυπώσει, let's party like it's 2023. Σα είπα να μου το λέτε, δεν μου το είπατε. Ντροπή σα. Παρ' όλα αυτά, let's party like it's 2023. Time to party like it's 2023. Οι πρώτε μου εντυπώσει είναι ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ποιότητα κατασκοπική ταινία. Ε, είναι γνωστό ότι ο Τόμ Cruise έχει ένα σερί και δεν μπορεί να κάνει λάθος και δεν μπορεί να πέσει σε παγίδα τουλάχιστον όσον αφορά το «Mission Impossible». Ε, για όσους δεν είναι γκρινιάριδες και δέχονται τον Τζον Γου για το αριστούργημα «Mission Impossible» που έκανε ε, και δεν είναι ο κύριος από εδώ... Και πολύ κύριε, ευτυχώ. Μπορούν να πούνε ότι το «Mission Impossible» είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σερί, αλλά ακόμα και αυτοί που γκρινιάζουν για το αριστούργημα του Τζον Γου πρέπει να παραδεχτούν ότι έκτοτε το «Mission Impossible» έχει ένα καλό σερί... Ο Μακουόρι με τον Τόμ Κρούζ έχουν ένα πάρα πολύ καλό σερί και εδώ συνεχίζεται. Είναι μια ταινία η οποία δεν νιώθει την ανάγκη τόσο πολύ όσο η προηγούμενη να στηριχτεί στα σέτπις της δράσης και να σου πει ότι οκ, okay, έχουμε τις εκάνες που θα πηδήξουμε από το ελικόπτερο, έχουμε τις εκάνες που θα πηδήξουμε από το βουνό, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, τα έχει και είναι πολύ χορταστικά... αλλά είναι μια ταινία που εμπιστεύεται το σενάριό της αρκετά... ώστε καταρχάς να κάνει ένα τεράστιο στήσιμο για την επόμενη... Ε, αλλά με πολύ κλασάτο τρόπο και με το σωστό τρόπο... Ε, και να χαλαρώσει και να κάνει κατασκοπική ταινία... χωρίς να είναι ε, δέσμια της δράσης τελείως. Η ισορροπία ανάμεσα στη δράση και τη μη δράση, το κατασκοπικό κομμάτι που δεν μεταφράζεται σε δράση, είναι λίγο υπέρ του κατασκοπικού, ίσως και πολύ αν το μετρήσεις στην διάρκεια, αλλά μου έκατσε, έχει πολλές σκηνές όπου οι κατάσκοποι πηγαίνουν σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και συζητάνε τι θα γίνει, λένε για την απειλή, λένε διάφορα και με κράτησαν αυτές τις σκηνές και ας κρατάνε πολύ και μου άρεσε το κατασκοπικό κομμάτι, επιστρέφει πολύ και στις μάσκες ε, που ήταν ε, κάποτε πολύ μεγάλο κομμάτι του franchise και τις είχε παραβλέψει λίγο τις μάσκες ε, και γενικώ νιώθω ότι η ισορροπία ε, που έχει βρει ο Μακουόρη με τον Τόμ Cruise πλέον είναι άψογη. Αυτό. Σειρά ναι. μου. Θα είμαι σύντομο διότι αυτή η ταινία είναι πολύ πηχτή δεν θα υπάρξει δεύτερο Σασίμι τώρα, αλλά θα υπάρξει συμπόσιο να την επισκεφθούμε ξανά αυτή την ταινία. Είναι σίγουρο, διότι είναι μια πηχτή ταινία. Είναι η πρώτη ταινία Mission Impossible που έχει μια στιβαρή θεματική. Μην φανταστείτε σπουδή, αλλά είναι εκεί. Τα πρώτα μου ταπεινά είναι λένε ότι το Fallout μου άρεσε περισσότερο, αλλά ε, προ ε, υπεράσπιση τη καινούργια, βασικά όχι προ υπεράσπιση, προ τιμή τη καινούργια, είναι πιο. Ε, θέλει να σου κάτσει λίγο, να τη σκεφτεί λίγο παραπάνω κτλ. Είναι όντω πιο. Ε, Αργή ταινία, σε εισαγωγικά, δεν είναι πραγματικά αργή ταινία. Δύο ώρε και 43 λεπτά πέρασαν έτσι. Δεν, δεν κουράστηκα δευτερόλεπτο. Δεν ένιωσα ποτέ ούτε σκηνέ διαλόγου. Την παραμικρή η βαρεμάρα η κούραση. Οι σκηνέ δράσει, όταν είναι εκεί, κρατάνε ώρα, οπότε είναι χορταστικέ. Βασικά, χορταστική είναι η ταινία ολόκληρη. Είναι, αν μπορώ να τη συνοψίσω με μία λέξη. Και σε αυτό το σημείο, το... Ενώ, ενώ το έχω πει στο παρελθόν ότι το Mission Impossible είναι μάλλον το αγαπημένο μου franchise δράση. Σε αυτή, σε αυτή, τη φάση έχει κλέψει όλη την κλαμουριά από τον Bond και είναι και η, ενώ φλερτάρει με το υπερβολικό, ε, έχει τις ισορροπίες που δεν θέλει, επίτηδες, να τηρήσει το fast franchise. Ε, και τα τρία τα θέλω στη ζωή μου, μια χαρά, κανένα ένα πρόβλημα. Το... Εσύ είναι ο Bond? Ο Bond, ο, ο Bond είναι ο Κρέκ και μετά κάτι καραγκιόζοντας, μάλλον και πριν κάτι καραγκιόζοντας που παίζανε υποτίθεται τον Bond. Δεν τον έχω ακουστά. Ναι, ναι, δεν πειράζει, δεν, έχει έχεις δει προφανώς Bond. Ειδικά αυτό τον κύριο Κρέκ. Craig... Ναι ναι ναι, 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 ναι. Δεν, ναι. έχει δει Bond γι' αυτό. Μια μέρα θα δει Bond πρώτη φορά Δεν πρόκειται να δω ποτέ Craig. Το παιδί. Craig, λοιπόν, Craig is not for me. Ναι. Ε, ε, λοιπόν. Συνοψίζοντα τι πρώτε εντυπώσει, θα πω ότι πρόκειται για άλλη μια νίκη Κρού και Μακόρη. Όντω έχουν βρει. Είναι ένα καλό γάμο, ένα πολύ δυνατό γάμο. Ε, ε, και πρόσφατα ο Κρού δήλωσε ότι θέλει να φτάσει μέχρι τα 80 να κοντράρει τον Φόρτ κάνοντα το ρόλο. Μακάρι να είναι και οι δύο εκεί και θα είμαι και εγώ εκεί. Δεν δε δίνω δεκάρα. Είναι γελίο κατά τη γνώμη μου. Ε, καμπάει. Καμπάει. Είναι γελίο κατά τη γνώμη μου να ζει ο Τόμ Κρούζ και να μην πηδάει από ελικόπτερα στο Mission Impossible. Ναι, είμαστε σε ένα σημείο, ρε παιδί μου, που, που, που λέει όλο ο κόσμο ότι «Α, ε, υπάρχουν συγκεκριμένα κουτάκια στο Μήσιο Νημόσυλλο, τα τικάρει και αυτή η ταινία. Δεν το λένε με κινησμό, δεν το λένε με κούραση, το λένε θετικά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό η ταινία. Δηλαδή, δεν είναι αυτή η ταινία που λε: Α, το σενάριο είναι πρόφαση για δράση. Το σενάριο τηρεί της τέλης, τι οποίε θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό, ώστε να σου δώσει και τη δράση, να δικαιολογήσει τη δράση, αλλά να στέκει και από μόνο του. Και η δράση να κρατούσε λιγότερο, απλά η ταινία θα κρατούσε λιγότερο, δεν δηλαδή θα κατέρε. Οπότε αυτό. Ας περάσουμε στην φωτογραφία που έχει κάνει ο Fraser Taggart και θα πω ότι είναι μια κλασάτη εικόνα. Ε, κρατάει ισορροπίες ανάμεσα στο σύγχρονο, ας το πούμε, John Wick και το πιο κλασικό. Ε, και ενώ έχει μια σύγχρονη είναι μια σύγχρονη ταινία, ε, το εικόνα του franchise έχει περάσει την πολύ άσχημη εποχή που ήταν ε, οι ταινίε του Μπέρντ, που ήταν ε, αυτό το μπλε το σύγχαμα. Μία ταινία. Ε, Bert, JJ Bird, JJ και Bird. και Αλλά ο Bird εντάξει, πολύ πιο κλασσότερο το τον JJ. Όχι. Όχι. Είναι, όχι <laughs> γιατί ο JJ τουλάχιστον έχει και ένα δικό του ύφο. Η εικόνα τέλο πάντων στον Bird με ενόχλησε πάρα πολύ. Ε, που ήταν όλα τυρκουάζ. Ξεπεράσαμε αυτή την εποχή και είναι μια πολύ. Μια ταινία που φαίνεται πόσο ακριβή είναι και κινηματογραφείται με έναν τρόπο που σου λέει κοίταξε το υπερθέαμα με όλα τα χρώματα εκεί πέρα, με όλη την τη, τη πλούσια παλέτα. παλέτα. μια ωραία εικόνα τέλος πάντων. Ε, θα προτιμήσω την συγκεκριμένη φωτογραφία, από τη, 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 τη φωτογραφία της ταινίας από την φωτογραφία του Fallout και θα τη στήσω με το 5 γιατί αυτές οι δύο ταινίες είναι οι πιο όμορφες για μένα. Ε, στο, στο, στην ψηφιακή εποχή, έτσι, υπάρχει και το ένα το οποίο γαμάει και του Τζον Γου είναι επιθετικό 90s, ας πούμε, ε, αν και είναι το 2000 ταινία, είναι τα, τα απόνερα των 90s. Ε, χαλαρώσαν λίγο με το contrast. Ένα παράπονο που είχα από το Fallout και νομίζω το έχω αναφέρει στο βίντεο εκείνο. Ε, ήταν το, το πολύ σκληρό κοντράστ που είχε πολύ κόκο, επιτυδευμένο κτλ. Και, και κάπου κάπω λέω γιατί. Ενώ στο 5 είχαμε βρει πολύ ωραία ισορροπία σχεδόν χιτσκοκική, α πούμε, αλλά με χρώμα. Εδώ πέρα, ό,τι είναι κίτρινο, πορτοκαλί, θερμό, ε, ημερήσιο είναι υπέροχο. Δηλαδή, έβλεπα την εικόνα, ήταν σχεδόν ονειρικό σε κάποια σημεία. Βοηθούσε και το μοντάζ, αλλά το βλέπα και λέω Μαλάκα, τι υφή έχει δώσει ο Μανίτο στην ταινία ε, και μου άρεσε πάρα πολύ. Τα, τα γκρίζα είναι πραγματικά ψυχρά, δηλαδή κάποια στιγμή πάνε στην Ελβετία. Ε, και για όσους ακολουθείτε και τη σελίδα στο Facebook, ε, ε, μπορώ να σα κάνω αευθεία σύγκριση με πράγματα που έβλεπα στην Ελβετία. Ε, ε, είναι μια καλή αποτύπωση τέλο πάντων τη πραγματικότητα. Δεν είναι. Ε, Δεδομένου ότι δεν πάνε για στυλιζάρισμα που και αυτό θεμητό, ε, είναι μια καλή αποτύπωση τη πραγματικότητα. Δεν είναι αυτή η γκριζίλα η ιδέα. ήταν μια χαρά ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα που έχει χιόνι αυτή τη στιγμή, έχει τα, ε, κάνει κρύο. Και το αυτό. Οπότε δηλώνω, δηλώνω ότι αν, αν, αν συνεχίσει με τον Τάγκαρτ σε αυτή την ε, λογική ο Μακόρη, είτε μόνο στο 8 είτε μετά το 8, ε, παίζει να βρει και το, τον σωστό διευθυντή φωτογραφία για αυτόν. Επίση είναι μια ταινία που πολύ μετρημένη η χρήση που κάνει στα ψηφιακά εφέ. Μετά το, τον εμετό του που πολλές φορές γινόταν ο Indiana Jones, θα το πω, γιατί έχει μία αντίστοιχη σεκάνς πάνω σε τρένο και φαίνονται τα ψηφιακά εδώ, τα χρησιμοποιεί κυρίως τα περισσότερα ψηφιακά που θα δείτε στη σεκάνς στο τρένο, φαίνονται και εδώ, φαίνονται και εκεί, απλά στον Indiana Jones φαινόταν ότι ήταν όλα ψηφιακά, όλα τα background μου, μου δίναν την εντύπωση. Ε, ήταν αυτή η fit του volume που... Πρέπει ενώ, να πεθάνει σιγά σιγά. Ενώ εδώ μου έδωσε την εντύπωση ότι ναι, ρε φίλε, ανέβηκαν και σε ένα τρένο. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και κατά τα άλλα δεν χρησιμοποιεί ψηφιακά. Όχι, εντάξει. Εκτό ναι. από αυτή τη σεκάν, τα έχει πολύ μετρημένα. Ναι, και μπορεί να κάνει δυστυχώ τώρα, όσο και αν μ' άρεσε το πρώτο Indiana Jones, το πέμπτο Indiana Jones, δηλαδή όσο μ' άρεσε, ε, υπάρχει μια σκηνή στο, στον υπόγειο σιδηρόδρομο και στη μία ταινία και στην άλλη. Και... Ε, στη μία βλέπει την κλάση και στην άλλη που βλέπεις το γιατί ρε μάγκολ αγόρι μου αφού μπορείς καλύτερα και το έχεις αποδείξει αυτό. Ας περάσουμε στην μουσική που έχει γράψει ο Λόρεν Μπάλφ. Έχω πει πολλά καλά λόγια για τον Λόρεν Μπάλφ τελευταία. Ήταν τα κοιμάς. Ήταν τα Και η μουσική μιας ταινία Mission Impossible πάντα βασίζεται σε διάφορες εκδοχές του θέματος του Λάλο Σίφριν το οποίο το κάνει ο Λόρεν Μπάλφ επάξια και πολύ χορταστικά δεν έχω κανένα παράπονο από τη μουσική δεδομένου και του είδους. Δηλαδή έχει κρατάει ισορροπίες ανάμεσα στην... Ας, ας, αφήσουμε την ορχήστρα να παίξει κανονικά σαν άνθρωποι και ας έχουμε και το τακ 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 που χτίζει ένταση. Ωραία ισορροπία ανάμεσα στα αυτά δύο που μπορείς να το πεις το ένα ορχήστρα και το άλλο μπορείς να το πεις Hans Zimmer. Anthem. Williams και Zimmer. Ναι και μου άρεσε η μουσική για άλλη μία φορά ο Λόρν Μπάλφ, ο φίλος μου ο πατριώτης από τη Σκοτία δεν απογοητεύει. Ε, είχα ψηλό απογοητευτεί για λίγο όταν στο 6 ανακοινώθηκε ότι δεν θα επέστρεφε ο Τζο Κρέιμερ και θα έρχονταν ο Λόρν Μπάλφ γιατί τότε δεν το συμπαθούσα. Τον τελευταίο χρόνο το συμπαθώ τον Μπάλφ. Ε, μια χαρά. Δηλαδή είναι αυτό που υπήρχε στο 6, όντω είναι ε, διάφορε εκδοχέ του θέματος του σύφριν, αλλά σαν κομμάτι τρίβια, γιατί ε, δεν το ήξερα τότε που κάναμε τα βίντεο μαζεμένα ε, για τι 6 ε, πρώτε ταινίε. Ε, το 18, Τρία χρόνια πριν ολόκληρα. Ε, Μπράβο. Έτσι. Σωστά το είπε, γιατί νόμιζα ότι μπορεί να, μην μετρούσε, μετρούσε τα. Τι είναι μεγάλο τσίτερ, λοιπόν. Τα ε, δεν θα χρόνια. μάθετε ποτέ πόσο μεγάλο τσίτερ είμαι. Ε... δεν μετράμε το 20 και το 21. Ο Τζιαλούφου έφερε κάποια στιγμή στο franchise, δεν θυμάμαι αν ήταν στο 3 ή στο 4, έφερε και ένα δεύτερο θέμα που, λίγο, που, που πήγαινε κάπω. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι το έβγαλε εκείνο, αλλά τελικά το είχε βγάλει ο Σίφριν, αρχικά μάλλον, όχι τελικά, από τη σειρά. Και γιατί είχα βάλει να δω τη σειρά κάποια στιγμή και λέω Α, αυτό υπάρχει από τότε. Κοίτα να δει, νόμιζα ότι είναι του ε, Δεν είναι, μια χαρά. Και το έχουν κρατήσει έκτοτε και χαίρομαι γι' αυτό γιατί είναι κομμάτι τη ταυτότητα και του διαδικαστικού κομματιού μια αποστολή, α πούμε, ε, που πάμε από το ένα μέρο στο άλλο ε, προτού πρωτού αρχίσει ο πραγματικό σαματά. Και το κρατάει και ο Λορμπάλ δύο ταινίε τώρα. Ήθελα απλά να μοιραστώ το τρίβι αυτό με όποιον δεν το ήξερε, όπω ήμουνα κι εγώ κάποτε. Ε, μια χαρά η μουσική και την άκουσα και την άκουσα και σήμερα πριν εδώ την ταινία. Ε, στέκει και μόνη τη ε, και σίγουρα στέκει καλά στην ταινία. Πού περνάμε. Περνάμε στον ε, Chris McQuarrie. Είσαι τρελά. Ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, ωραία, ο Chris McQuarrie. Ε, πόσο κλασσά το σκηνοθέτης είναι ο Chris McQuarrie. Ο τύπος δεν φοβάται να βάλει χιτσκοκές μέσα, ε, ε, ειδικά στο 5, λιγότερο στο 6, Περισσότερο από, ε, περισσότερο από ότι στο 6, λιγότερο από ότι στο 5 εδώ. Ε, ε δεν το δεν φοβάται καθόλου να παίξει με τα, με τα κατασκοπικά κλισέ. Δεν φοβάται καθόλου να παίξει με την καρτουνίλα. Διότι υπάρχει μία σκηνή στο τρένο προς το τέλος, ένα κομμάτι μιας seconds, όπου παιδιά γίνεται κλιμάκωση όπως θα βλέπατε σε καρτούν. Δεν είναι καρτουνίλα όπως έχουμε πει πολλές φορές σε αυτό το κανάλι του Παρδαλού. Ε, είναι ότι κλιμακώνεται ο κίνδυνος, ε, τι να πω, φωτιά, μετά υγραέριο, μετά και ένα πιάνο χωρίς συμφραζόμενα. Αλλά με βάση τους ε, ακολουθεί του νόμους της φυσικής. Φουλ. Δεν είναι καρτουνίλα ότι τους παραβιάζει. Όχι, όχι, είναι καρτουνίλα το πώς κλιμακώνει. Όχι ότι γίνεται ξαφνικά ο Λέγκολας που ε, πηδάει πάνω στα συντρίμια της γέφυρας στο Χόμπι 3. Είναι, υπακούει τους νόμους φυσικής, αλλά ταυτόχρονα λες, ρε μαλάκα, έβαλες μέχρι και να γλιστράνε. Το έκανε όλο. Πράγματα που θα βλέπεις, ρε παιδί μου, ο να παθαίνει σε ένα καρτούν. Α, με αυτόν τον τρόπο λέω καρτούνιλα και φυσικά ο τύπο είναι από του σκηνοθέτε που φαίνεται αβίαστα να, λέει, να πηγαίνει σε ένα χώρο. κανεί κα, να δίνει την εντύπωση ότι Α, αυτό είναι το πλατό, ωραία, δεν έχω ξανά στο πλατό. αυτή είναι η χορογραφία, ωραία. Μια κάμερα εδώ, μια κάμερα εδώ, εντάξει, μια χαρά. Κα, αγκαλιάζει τη δράση, έχει την τεχνολογία με το μέρο του και, δεν, και, κάνει απλή κάλυψη δράση. Αλλά όχι με τον τρόπο που έκαναν, έκανε John Γκλέν στα 80 με τον James Bond που ήταν μια βαρετή τηλεοπτική κάλυψη. Είναι κάλυψη που όμω πιάνει τη σωστή γωνία για να δει τι έχει κάνει ο Κασκαντέρ. Τέλο πάντων, τον Κρούζ. Λοιπόν, ε, και η παράνοιά του. Ε, οπότε τη δράση τη βλέπει πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα κουνημένο, αυτό το έχουμε ξαναπεί και σε παλιότερα βίντεο για το συγκεκριμένο franchise. Αλλά ο Μακουόρι ακούει τον τον Κρούζ, ακούει και του Κασκαντέρ που λένε: Ό,τι okay, αυτό είναι το stunt που πρέπει να κάνουμε. Ε, ωραία, πώ θα το κάνουμε. Κάθετε, ακούει, ακούει, ακούει ωραία, και λέει, ωραία. Κάμερα θα ακολουθεί. Αλλά δεν θα ακολουθεί βαρετά. Θα, είναι μέσα, θα, είναι, θα έχει τέτοια απόσταση από το αντικείμενο και από το γίγνεσθε, ε, ώστε να είσαι και εσύ μέσα στο, σε όλο το πράγμα, να σου κόβεται η ανάσα. Εμένα τουλάχιστον μου κόπηκε η ανάσα στο stand που διαφημίζει ο Κρού με τον κόρη εδώ και μήνε. Ε, αλλά να, να, να μην είσαι τόσο μέσα που να νιώθεις ότι α, χάνω τη γη κατά τα πόδια μου, που δεν είναι αυτό που θέλω να νιώσω σαν θεατή. Ε, Αλφα-αλφα σκηνοθέτη τη δράση ο Μακουόρι. Αλφα-αλφα. Έχει και με κάθε ταινία από την τριλογία που έχει αναλάβει, τον βλέπει να εξελίσσεται. Χριστέ μου, τι θα δούμε στο 8. Όπω είπα, οριμάζει όσο προχωράει η συνεργασία Κρούζ και Μακουόρι. Ο Κρούζ είναι παραγωγό. Είναι η δύναμη πίσω από αυτέ τι ταινίε. Εδώ πέρα δεν είδαμε στην αρχή και το λογότυπο του JJ με το ρομποτάκι. Σωστά, έφυγε τον πατρόποτο. Άντε για έφυγε ο Τζέι Τζέι. Εντάξει, δεν έκανε τόσο κακό στο ο JJ. Δεν είπα ότι έκανε κακό. Απλώς... Όχι, δεν λέω ότι το πες Απλά. Το άντε για δεν είναι αρνητικό, Σκέφτηκε. είναι. Γεια σου. Ναι. Ενώ δεν είναι πια από ό,τι φαίνεται ο Τζέι Τζέι στην παραγωγή mm. και είναι ο Κρούζ, ο οποίο έχει βρει την ισορροπία με τον μακόρι, ο οποίο μακόρι ξέρει να κάνει κατασκοπική ταινία και ξέρει να σκηνοθετεί δράση. Οπότε είναι όλα εκεί. Μου άρεσε ο τόνος της ταινία. σε μια εποχή της ηρωνίας τα παίρνει σοβαρά αυτά που γίνονται και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, δεν, δεν έχει το ένστικτο να υπονομεύσει αυτό που συμβαίνει, ε, δεν έχει το ένστικτο να το αποδομήσει ως ότι «Οκ, okay, τώρα έχουμε μια σκηνή που οι κατάσκοποι θα λένε θα έρθει το τέλος του κόσμου» Και, τους σκη... φορές. και σκηνοθετή σκηνοθετεί του ηθοποιού του να το λένε με απόλυτη σοβαρότητα και βάζει και το βάρο ο ίδιο στα πλάνα του από πίσω το οποίο το εκτιμώ. Διότι ένα άλλο σκηνοθέτη θα έλεγε Α, δεν είναι λίγο τετριμένο. Μήπω να το κοροϊδέψουμε με κάποιο τρόπο, Μήπω να το αποδομήσουμε με κάποιο τρόπο. Όχι. Κάνω μια ταινία κατασκοπική. Και όταν λένε οι κατάσκοποι ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου, έχει το σωστό βάρος αυτό που λέγεται. Και γενικώ σκηνοθετεί του αυτά που λένε να έχουν ένα βάρο. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει και μια παιχνιδιάρικη διάθεση, χωρί αυτή να γίνεται ηρωνική. Παρεμβατική, οπότε, ναι. δεν, ε, παρεμβατική, ποτέ. Ναι. Δεν, σε πολλέ πολλές, ε, πολλές φορέ το πώ σκηνοθετεί του ηθοποιού του μπορεί να μην δουλέψει σε όλου, ακριβώ επειδή τα παίρνει στα σοβαρά αυτά που γίνονται. Και κάποιοι μπορεί να πούνε ότι too much, δεν θα ήθελα να τα παίρνει τόσο στα σοβαρά. Αλλά εμένα μου αρέσει που τα παίρνει σοβαρά. Νιώθω ότι η φάση είναι... Λέγαμε για τον Bond, συζητάνε όλοι για τον Bond αν θα είναι μαύρος ή γυναίκα ή οτιδήποτε. Πράγματα που δεν έχουν σχέση με τον Bond. Και εδώ πέρα αφοσιωνόμαστε στο να κάνουμε μια κατασκοπική ταινία. Ο λόγος που δεν γίνεται Bond, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, είναι διάφορες φήμες ...άσχετες... Δεν είναι με τι ταινίε αυτά, εντάξει. Είναι Ιντερνετ. Ιντερνετ, ναι, αλλά φαντάζομαι. Το Mission Impossible δε... δεν απαντάει σε κανένα στο Ιντερνετ, αυτό είναι το θέμα. Αυτό το θέλω να πω, ότι δεν, δεν, έχει, δεν, ασχολείται με οτιδήποτε άσχετο ότι ποιο θα είναι και ποιο θα κάνει. Whatever. Αν η γυναίκα θα έχει τη δυνατή στιγμή τη και τέτοια. Ναι. Κάνει μια κατασκοπική ταινία. Δεν είναι τόσο δύσκολο και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό το ότι ο Μακουόρι και ο Κρούζ είναι αφοσιωμένοι σε αυτό. Και όσον αφορά τη δράση, αυτό εμπιστεύεται τον Κρούζ. Εμπιστεύεται την ομάδα την Κασκαντερική, η οποία ελπίζω να εμπιστεύεται τον Κρούζ. Δεν ξέρω κατά πόσο τον εμπιστεύεται να τα κάνει, αλλά και να μην τον εμπιστεύεται. Αυτό είναι το αφεντικό, οπότε θα τα κάνει. Δηλαδή, μπορεί να του πει η ομάδα, Μήπω να, να μην στα, το κάνει. Στα, στα <σφίλια> βίντεο που έχουμε κάνει για πρωτοχρονιά κτλ., ε, 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 αυτά που έχουμε δει όλοι και εμεί και εσείς, και τέλο πάντων, ε, 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 βλέπει ότι ο Κρούζ είναι. Πάω να τώρα και ο Μακούρι είναι ναι, το, εντάξει, εντάξει. Δεν είναι γησουφάκι, αλλά είναι ακολουθεί τον κρούζ. ξεκάθαρα. Είναι το αφεντικό και θα το κάνει, οπότε πρέπει απλά να τον προστατεύσει όσο μπορεί. Και υπάρχει αυτή η σχέση η οποία δουλεύει πάρα πολύ. Ε, ξέρει να κινηματογραφεί τη δράση ο Μακούρι, η κάμερά του παίρνει τι σωστέ αποστάσει και αν έχει του τους, κασκα... τους οι οποίοι μπορούν να το κάνουν. Διότι, α πούμε, έχει μία μάχη σε μία γέφυρα όπου πρέπει να δούμε τι κινήσει, τι βλέπουμε. Γαμό τη φωτοσπαθομαχία χωρί φωτόσπαθα, ήταν παιδιά η μάχη. Έχει τη σκηνή πάνω στο τρένο. Πρέπει να δούμε αυτά που συμβαίνουν λίγο πιο κοντά και ξέρει να μπαίνει και κοντά. Ο Μακούρη γενικώ ξέρει να κάνει μια τέτοιου είδου ταινία και μου άρεσε πάρα πολύ η σκηνοθεσία του. Και χωρί να απολογείται μισό καρέ, κάνει. Επιστρέφει σε Ντεπάλμα, χωρί να επιστρέφει γενικά τονικά στο ένα. Ε, γιατί έχει περάσει το franchise εκείνο το σημείο εδώ και βασικά από, το, από τον Γου. Dutch ε, Angles. Αναπολογητικά, Dutch Angles. Full. Τα οποία κάποτε ήταν ψωμίρι τη ε, ε, κατασκοπική κοινοθεσία, α πούμε. Ε, τη κοινοθεσία δηλαδή, και ταινίε κατασκοπικές. Ε, εδώ πέρα έχουν επιστρέψει full. Και επειδή έχει επιστρέψει κι ένα ηθοποιό από το ένα, φαίνεται στα τρέλερ ο Χένρι ρε παιδί μου, και υπήρχαν πολλά Dutch Angles με το χαρακτήρα του για να σε έτσι, αποσυντονίσει ο Ντεπάλμα σχετικά με τι προθέσει του. Ε, βαράει φοβερά διακριτικό φόρο τιμή, ε, κλασάτο και γενικά ο Μακόρινας πολύ κλασάτο κοινοθέτη. Ναι, επιστρέφουν κάποια στοιχεία από την πρώτη, επιστρέφουν κάποια στοιχεία από τη δεύτερη, επιστρέφουν γενικώ. Έχει ε, αρκετή έμφαση στι μάσκε που είχαν εξαφανιστεί. Είχαν εξαφανιστεί στα τελευταία. Στα δύο λίγο. τελευταία είχαν τι είχαν χέσει. Είχα, τι είχαν χρησιμοποιήσει, είχαν κάνει σουιτσερού, αλλά. Αλλά δεν ήταν αυτό το. Φόρο Με... τιμή στο 4 σε ένα σημείο, αν πρόσεξε. Πού. Ε, εκεί που ε και που χαλάει κάτι. Που στο 4 το θύμα ήταν, χαλάνε τα πάντα. Α ναι. πούμε, δεν θα πω τι και πώ, αλλά υπήρξε ένα σημείο στο οποίο ήταν σε φάση παιδιά τον ήπιαμε. Και, και μου, μου βρώμαγε 4 χωρί να είναι. Χωρί να έρχεται ο μακούρι μέσα στο κάδρο και να κάνει. Α, το πιάζε το easter egg. Αυτό ήταν. κλασάτο. Αυτό που είναι η ταινία όσον αφορά το σενάριο τώρα το σενάριο είναι ο αδύναμος κρίκος της ταινία κατά τη γνώμη μου Συμφωνώ. αλλά αυτό δεν τη ρίχνει με την έννοια ότι δεν το χρειάζεται να είναι τέλειο. το τέλειο σενάριο για να είναι η ταινία τέλεια ως εμπειρία είναι εκεί ο Τόμ Κρούς να τρέχει είναι εκεί ο Κρίστοφερ ο Κρίστοφερ ο Μακουόρι όποιο και να είναι το όνομά του που ξέρει να σκηνοθετεί μια κατασκοπική Έχει συνήθει ναι. το κρίσ που τον λέει ο Tom Cruise <laughs> συνήθως. Ναι, τέλος πάντων. <laughs> δεν χρειάζεται να είναι τέλειο σενάριο, αλλά αν το, σκηνοθετ... πάρεις και το σκηνοθετεί σε κάποιος πιο αδιάφορα με λιγότερα λεφτά, διότι είναι μια πανάκριβη παραγωγή που φαίνονται τα λεφτά της, ίσως να είναι κάτι ο του κιλού. κιλού. Ε, ο μεγάλος ανταγωνιστής είναι ένα AI, το οποίο το αντιμετωπίζει με αυτό το χαζό τρόπο που ανθρωποποιεί τα... Ανθρωποποιεί μια μηχανή, τη δίνει χαρακτηριστικά. Τουλάχιστον έτσι αφήνει να εννοηθεί το ένα. Έχουμε και το νούμερο δύο, έτσι. Θα δούμε πού θα το πάει, αλλά προ το παρόν είμαστε σε αυτή την χαζή και αφελή κατάσταση που είναι. αντιμετωπίζει κάτι το οποίο ποτέ δεν θα μπορούσε να είναι. να σκεφτεί και να έχει κίνητρα κανονικά το αντιμετωπίζει, λε και θέλει το κακό σου, λε και έχει συναισθήματα, λε και έχει εσωτερικό κόσμο που δεν μπορούν ποτέ να έχουν οι μηχανέ. Ε, και είναι λίγο ο μεγάλο ψηφιακό μπαμπούλα που θα φέρει το τέλο του κόσμου. Δεδομένου αυτού που το δέχομαι, είναι μια φτηνιάρικη sci-fi ιδέα που την έχω δει πολλές φορές και μπορώ να τη δεχτώ στο επίπεδο του PAL. Ε, ε έχοντας δεχτεί αυτό, και έχοντας δεχτεί το διάλογο, από εκεί και πέρα μ' άρεσε το πώς το χτίζει στις σχέσεις των χαρακτήρων, στο πώς επιστρέφει η, η αίσθηση της ομάδας που είχε καταστραφεί, (spoiler για το πρώτο Mission Impossible, αφανισμός της ομάδας. Η, η ομάδα, και δεν είναι μόνο ήθαν να τρέχει όπως ήτανε, κάπου στη μέση της σειράς. Μου άρεσε που δίνει έμφαση τεράστια στην ομάδα και επειδή σαν να το πηγαίνει προς ένα τέλος... Ε... Ναι, έτσι το, που... το, πουλούσαν, αλλά τώρα το αλλάζουν το τροπάρι. Είναι, Έχω. είναι γραμμένο μάλλον ως χτίζουμε προς ένα τέλος, οπότε φέρνει στοιχεία από όλο το franchise και μου άρεσε το που το πήγε. Γενικώ το σενάριο δεν ξεπερνάει τον εαυτό του, αλλά ξέρει να, να οδηγήσει τα πράγματα σε κατασκοπικά, στα σωστά κατασκοπικά μονοπάτια. Δηλαδή, δεν με τρελαίνει το σενάριο, αλλά αυτό που χρειάζεται να κάνει είναι να με πείσει ότι πάμε... να, να μην είναι δικαιολογία ο τρόπος με τον οποίο πάμε στην καταδίωξη στη Ρώμη. Να μην είναι δικαιολογία ο τρόπος που πάμε, που πηδάμε από τον κρεμό στην Ελβετία, στην Αυστρία. Να μην είναι... Ε, δικαιολογία και κοροϊδία, αυτό που συμβαίνει, αλλά δεν χρειάζεται να με πείσει πέρα από το... από τα όρια του κατασκοπικού είδους, για να το θέσω έτσι. Είναι μία ταινία είδους και εφόσον εξυπηρετεί το κατασκοπικό είδος σωστά, είμαι καλυμμένος. Λοιπόν, εμ, όπως είπα, πηχτό σενάριο. Εμ, σε καμία περίπτωση βάθυ, συγγνώμη. Επίση, κάνει, ε, εφόσον φαίνεται ότι το πάμε προ το τέλο, πολύ κλασάτα και πολύ διακριτικά και με ένα σωστό τρόπο ε, σπέρνει σπόρους, σπέρνει σπόρους ε, για το backstory του Ethan Hunt το οποίο υπονοεί ότι θα λυθεί στην επόμενη. Μου άρεσε ο τρόπος που τα έκανε. Ναι, ε, έχει πάρα πολλά κλεισέ το σενάριο. Έχει, πάρα πολλές, ε, έχει, έχει κάποιες, όχι πάρα πολλές, ευκολίες. Ε, έχει κάποια σημεία στα οποία σου, σου ζητάει να αισθανθεί πράγματα τα οποία στο χαρτί δεν είναι κερδισμένα, αλλά αυτό είναι το θέμα ότι ο Μακόρη τα έγραψε επίτηδε έτσι, σαν blueprint για το πώ θα σκηνοθετήσει, όχι για να είναι σκλάβο τη δράση, αλλά για να εξυπηρετήσει τη δράση. Είναι τρομερό το πώ έχει κρατήσει ισορροπίε μεταξύ του Α. έχουμε το ρομάτζο. Α. έχουμε ε, τη φιλία. Α. έχουμε ε, την καταστροφή του κόσμου. Α. έχουμε τόνα. Α. έχουμε τ άλλο. Πραγματικά, με έναν άλλο σκηνοθέτη, αυτή η ταινία θα κατέρε. Άμα το πάρουμε καθαρά στο τι είναι γραμμένο στο χαρτί. Η πολυτέλεια του να είσαι ο σκηνοθέτης, και να είσαι ο σκηνοθέτης που επιστρέφει για τρίτη φορά, μάλλον επιστρέφει για δεύτερη φορά, σε ένα φραντσάκι και έχει αποδείξει την αξία του, ε, είναι ότι θα σε αφήσουν την ησυχία σου και θα πει ότι ξέρει κάτι. Ε, αφήστε με, το έχω. Ξέρω που κόβω δρόμο. Έχω λόγο. Και όντω, Υπήρξαν κάποιε στιγμέ που ο ο κομπλεξικός σενεριογράφος μέσα μου έλεγε κάναμε συγκεκριμένο setup και payoff έτσι ε, μπαστινοκόλικο. Αλλά εντός της όλη όλης της ιστορίας στο τελικό, σαν τελικό αποτέλεσμα μου δούλεψε. Από εκεί και πέρα AI ανταγωνιστής. Οκ. Okay, εγώ πιστεύω ότι ο Μακόρη θα κάνει κάτι πολύ πιο έξυπνο ε, στο νούμερο 2, αλλά σε πρώτη φάση βρωμάει τον Cruise εναντίον Θεού. Έτσι το έχουν στήσει. Όχι Ιθαν Χάντ εναντίον Θεού, τον Κρούζ εναντίον Θεού. Ε, και ξέρετε κάτι με εκεί γι' αυτό. Ε, ε, από εκεί και πέρα, ισορροπίε, παιδιά. Το σενάριο κρατάει τι ισορροπίε που πρέπει. Ε, Ό,τι φόρου τιμή κάνει, του κάνει κλασάτα. Ε, Ό,τι στιγμέ χαρακτήρων δίνει, φροντίζει να έχουν τη βασική βαρύτητα εντό ε, του πλαισίου στο οποίο κινείται η ταινία. Και πλέον το Mission Impossible επίσημα για μένα απαντά ευθέω στο Fast Saga. Ε, οικογένεια, εσείς, φιλία, εμείς. Χήμα, δηλαδή, ε, σχεδόν έχει έναν καράφλα ανταβραντισμένο, τον Βιν Γκρέιμ, να λέει για φιλία. Και τον ε, Μπέντζι να λέει για φιλία. Και γουστάρω το αντίπαλο δέο, μ' αρέσει. Ε, οπότε δηλώνω ευχαριστημένο. Είναι λίγο πιο χαοτικό σενάριο από τα προηγούμενα α, δύο του Μακόρι, αλλά πρέπει να σα υπενθυμίσω ότι είναι το part 1. Η ταινία γράφει ότι είναι part 1, Κλείνει Empire Strikes Back και όχι ε, Back to the Future 2 ή Matrix Reloaded. Δηλαδή δεν έχει το, το σκληρό τηλεοπτικό φινάλε. Αλλά ξέρει ότι υπάρχει και συνέχεια ε, και εγώ προσωπικά την ήθελα τη συνέχεια. Θέλω να τη δω. Αλλά ήταν και ταυτόχρονα και μια ταινία η οποία με χόρτασε. Δεν ήμουν σε φάση μαύρη μαλάκα τώρα τι έγινε. Ήταν μια πλήρη ταινία που έχει κι άλλο να σου δώσει ε, η συγκεκριμένη ιστορία τη. Α περάσουμε στον Τόμ Κρούζ. Ο Τόμ Κρούζ. Τι να για τον Τόμ Κρούζ. Ο Τόμ Κρούζ. Αυτό. Ναι, ναι, δεν έχω λόγια. Τα έχουμε πει όλα τα κλισέ Ότι έχει Deathwish, ότι είναι τρελό. Ότι... Δεν έχω λόγια για. Κατσίκι. Δεν έχω λόγια για τον Ντομ Κρούζ. Προδότη είναι βέβαια. Προδότη πραγμάτων που έστησε. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Όχι στη συγκεκριμένη ταινία, στην προηγούμενη. Διότι κάθε ζυγή ταινία έπρεπε να έχει μακρυμαλί. Στο έκτο τον πότσαρε. Στο έβδομο είναι κουρεμένο πάλι. Ναι, εντάξει. Καλό. Εμφανισιακά δεν είναι ωραίο. Με την έννοια ότι το μαλί του είναι λίγο σκατά σε αυτή την ταινία. Αλλά δεν πειράζει. Του το συγχωρούμε ελπίζουμε ότι στην επόμενη θα έχει καλύτερο κούρεμα. Κατά τα άλλα, μου αρέσει πάρα πολύ ο Ethan Hunt, διότι δεν έχει τίποτα το αυτάρεσκο. Δεν έχει αυτό που έχει ο Bond, δηλαδή κάνει ό,τι κάνει ο Bond, αλλά χωρίς την αυταρέσκεια του κοίταξέ με, νομίζω ότι είμαι κάποιος και πουλάω μούρι. Γυναίκες. Και, ναι, τον, ενδιαφέρουνε γυναίκες. Τον, Ethan Hunt, τον ενδιαφέρουν οι γυναίκε, τον Τον, τον ενδιαφέρουν οι γυναίκε. Τον Ιθαν τον ενδιαφέρουν οι γυναίκε με έναν ανθρώπινο τρόπο. Ότι άμα είναι μια κοπέλα, ωραία, θα, 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 Είξερυνα, θα, δε. θα δει το μάτι του να γυαλίζει ε, μέχρι εκεί. Αλλά δεν είναι όπω ο Μποντ που θα πρέπει να μα το τρίψει στη μούρη την αυταρέσκεια του. Αλλά κάνει ό,τι κάνει ο Μποντ και συμφέρει. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μου αρέσει που έχει κάτι άτσαλο και δεν. Ο Τόμ Κρούζ είναι απόλυτο κυρίαρχο πίσω από αυτή την ταινία. Ό,τι θέλει μπορεί να το παραγγείλει και να συμβεί. Αλλά ο χαρακτήρα που παίζει είναι ένα τύπο ο οποίο δεν, 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 ζητάει να τον κινηματογραφούν με αυταρέσκεια. Ο Ethan Hunt έχει αυτό του, του Indiana Jones που είναι λίγο ατσούμπαλο. Και το παλεύει. Έχει τον αυτοσχεδιασμό. Το τι έγινε τώρα, ρε Μαλάκε, πάπτε καλά. Το παλεύει, αλλά είναι λίγο ατσούμπαλο ε, τύπος. τύπο. Φθήρεται. Φθήρεται. Δεν, ποτέ δεν κινηματογραφεί, δεν ζητάει να κινηματογραφήσουν τον Τόμ τον Κρούζ, ο ίδιο ο Τόμ Κρούζ, με αυταρέσκεια. Και έτσι κερδίζει όλα αυτά τα οποία καταφέρνει ο χαρακτήρα του. Που πηδάει από τον κρεμό στο κενό, που πηδάει πάνω στα αυτοκίνητα, που πηδάει πάνω στα τρένα. Γιατί εξυπηρετεί το στάντ. Το, το, κερδίζει αυτό. Δεν το κάνει με αυταρέσκεια. Ε, Καλή και αυταρέσκεια. Στην Ινδία μόνο με αυταρέσκεια το κάνουν, αλλά μου αρέσει που δεν έχει την αυταρέσκεια τύπου Bond και είναι αυτός ο τύπος ο οποίος το παλεύει και με τσαγανό τα καταφέρνει. Και γενικώ, ο Τόμ Κρούζ εξακολουθεί να είναι απόλυτος κυρίαρχος. Ε, α ελπίσουμε ότι θα είναι απόλυτος κυρίαρχος και στο box office και... Για δεύτερη χρονιά, Τόμ Κρούζ, έτσι ώστε να του δίνετε... Κάνε τα έτη τα τελευταία τις σκύλε σου, Τόμ. Σου αξίζουν. Θέλω να πω, να του δίνετε... Να καταλαβαίνει, να παίρνει το μήνυμα από το κοινό ότι... Α, να κάνω και άλλα. Λοιπόν, ε, περισσότερα στο... στο συμπόσιο με το οποίο θα επανέλθουμε. Αλλά ο Μακόρι έχει δώσει υπόσταση στον χαρακτήρα του Ethan Hunt. Όχι παραπάνω από όσο χρειάζεται, αλλά... Μέσω των θεματικών που φέρνει εδώ πέρα, ε, παγιώνει τον, ε, τον Ethan Hunt σαν έναν φοβερό ήρωα σε σχέση με το τι πάει να πετύχει ε, για το καλό του κόσμου. Διότι αλλιώ πάει να το πετύχει ο Bond στην υπηρεσία του αυτού μεγαλειότητος, αλλιώς πάει να το πετύχει ο Ethan Hunt με άλλα κίνητρα, με άλλο τρόπο, για άλλους λόγους. Ε, με σόκαρε η συγκεκριμένη ταινία στο τι, στο τι έκανε σε σχέση με τον Ethan Δύο-τρει επιλογέ. Δεν θα σα σου κάνω κάτι που συνήθω ύποπτη, ε, σύνδεση Μακούροι εδώ πέρα, ε, ότι θα γίνει κανένα καζωμένο ιστορικό twist, αλλά όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε για το χαρακτήρα του Ethan Hunt εφ' όλη τη ύλη, ε, θα πω ότι έχει κάνει πολύ ωραία πραγματάκια εδώ πέρα ο μακόρι, πολύ διακριτικά. Κατά τα άλλα, ε, αυτό που, που είπε και εσύ, ο Τον Κρούζ είναι ο Τον Κρούζ. Αυτό κινεί τι ταινίε. Αν έχει αυταρέσκεια που έχει αυταρέσκεια τον Κρούζ, πιστεύω. Ε, την κάνει τουλάχιστον, την, την συγκαλύπτει πολύ έξυπνα με το να εξυπηρετεί το stand πάνω απ' όλα. Ε, το coolness του Cruise του βγαίνει όταν πετύχει το stunt. Όχι αν αυτός φανεί με έτσι μια ωραία γωνία, ζε, πόσο γαμιά φαίνεται ας πούμε. Όχι. Το έργο του μιλάει από μόνος του γιατί είναι μια γαμημένη εργάτρια μέλισσα ε, και πραγματικά το αξι... είναι ο απόλυτο action star. Είναι ο απόλυτο superstar, το έχει κερδίσει. Απόλυτο παρελθόν, Schwarzenegger, Bronson όλου όσου έχουν έρθει. Ε, δεν ξέρω αν θα υπάρξει άλλη περίπτωση από τον Κρού. Αυτό. Α περάσουμε στην. Αχ, ναι. Χέλια ναι. κάνει μία κλέφτρα. Την κατηγούμε, κάνει παιδιά. Η οποία όμω είναι πολύ το κορίτσι τη διπλανή πόρτα και μου άρεσε αυτό. Ε, προσπαθεί μέσα σε ένα κατασκοπικό σε μια κατασκοπική φάση το σενάριο παίρνει ένα αρχέτυπο που είναι γραμμένο για femme fatale και ο Μακόρη την έχει να είναι α, μια κοπελίτσα. Μια συμπαθής κοπελίτσα. Και δουλεύει αυτό. Μου άρεσε ως ε, σπίνα, ας πούμε, στο κατασκοπικό είδος. Διότι κανονικά είναι γραμμένο για femme fatale, έτσι όπως συναντιούνται, έτσι όπως... Η σημεία τους. Η χημεία του μπορούσε να το καστάρει και να το σκηνοθετήσει για κανονικότατη femme fatale. Αλλά η Χέλιά του είναι μια... μια όμορφη κοπέλα, δεν είναι femme fatale. Μια συμπαθή όμορφη κοπέλα. Ε, και μου άρεσε η χημεία ε, που είχε και με τον Τόμ Κρούζ και με την ομάδα γενικότερα, διότι το χτίζει ως μέλος της ομάδας και μου άρεσε η παρουσία της. Γενικώ μου άρεσε αυτό που κάνει το σενάριο με αυτήν. Ε, στηρίζεται πολύ σε αυτήν το σενάριο, αλλά όχι εις βάρος άλλων μελών της ομάδας. Λοιπόν, Χέλη Άτουελ, πρώτον, δεν είναι απλά μια όμορφη κοπέλα. Είναι η Χέλη Γαμμένη Άτουελ, πρώτον. Δεύτερον, μετά από αυτήν την ταινία θα βρήσω και τις ταινίε της Marvel που δεν έχω βρήσει, που δεν την έχω χρησιμοποιήσει σωστά τη Χέλη Άτουελ. Ε, στα δύο. Τρίτον, Σελίνα Κάιλ, είναι ξεκάθαρη Σελίνα Κάιλ. Είναι το... η κλέφτρα η οποία ε, ίσω να μην είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για τον ήρωα ε, και δεν μιλάω ρομαντικά, ε, αλλά ταυτόχρονα βλέπει τη χημεία και τι ε, ικανότητε που ματσάρουν, οπότε δεν μπορεί να μην δει αυτό που υπάρχει. Τρίτον, ε, ο Κρίστου Μακκόρι έκανε το αρχέτυπο Φαν Φατάλ με την Ilsa ε, Φάουστ, την Ρεμπέκα Ferguson, οπότε γιατί να το επαναλάβει, αλλά καταλαβαίνω ότι ίσω να υπήρξε μια παραγγελία, μια ανάγκη. Και τα δύο, ε, να έρθει νέο γυναικείο αίμα στο franchise. Οκ, okay, δεν το ζήτησα. Βλέποντα το πρώτο τρέλερ, ήμουν σε φάση. Μα το έξι τα φτιάξαμε τη Φέργκισον. Γιατί μου φέρνει νέα γυναίκα στο franchise. Επιτέλου βρήκε μια τύπησα που να ματσάρει την ενέργεια του Κρού. Γιατί. Δεν μιλάω για ρομαντικέ προεκτάσει. Ξαναλέω. Α, μπορεί να μιλάω, μπορεί να μην μιλάω. Θα το δω, μάθω, θα το δείτε την ταινία. Αλλά τελικά με κέρδισε η Χέλη Άτουελ γιατί είχε, ήταν ακριβώ τόσο όσο χαριτωμένη, ακριβώ τόσο όσο δραματικ, στι δραματικέ στιγμέ ε, υπήρξε ικανή να, τις κουβαλεί, να κουβαλεί στην πλάτη. Υπάρχει ένα στοιχείο στο χαρακτήρα το οποίο δεν θα το αναφέρω γιατί είναι spoiler, ε, το οποίο στο σενάριο είναι ευκολία στην υλοποίησή μου να σε φάση «ΟΚ, okay, το πιάνω, μια χαρά» και είδα και κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι σαν μια ανάπτυξη ενός στοιχείου που έφερε ο JJ στο franchise, το οποίο δεν ήταν κακό, αλλά ήταν μια απλή αναφορά και έπρεπε εγώ να νιώσω κάτι με αυτή την απλή αναφορά. Εδώ Μία ταινία σχεδόν τρει ώρε, σου το περιγράφει αυτό και στο χτίζει. Και ξαναλέω, στο χαρτί δεν είναι τέλειο, αλλά στην υλοποίηση μου δούλεψε πλήρω. Και το καστάρισμα ήταν κλειδί γι' αυτό και η σκηνοθεσία που έκανε ο Μακουόρι στην Χέλια Τουέλ. Win. Τρελό win, και είμαι τρελό, στριμμένο, κολλημένο φαν τη Ρεμπέκα Ferguson. Και απειλούμε για λογαριασμό τη. Ε, σαν screen time. Ξαναλέω, όχι ρομαντικό ημί. Ε, και με κέρδισε παρόλα αυτά. Αν δεν δηλαδή, πόσο κολλημένο ε... είναι. Αν υπάρχει ένα ανταγωνισμό, θα στηρίξω την ε, Καστανή Βρετανή, όποια και αν είναι, για λόγου. Όχι πατριωτισμού, δεν είμαι Βρετανό. Για λόγου. Είσαι απεικιοκράτη, εγώ. <laughs> είμαι απεικιοκράτη. Ο κόσμο ανήκει στι Καστανέ Βρετανέ, συγγνώμη, Σκανδιναβέ, whatever, τι είστε εκεί πέρα. Anyway. Ρατσισμό στη Σκανδιναβία, όχι, σα αγαπάμε. Λοιπόν. Εσάι Μοράλε. Ο Εσάι Μοράλε είναι ένα ανταγωνιστή, ο οποίο είναι πολύ, αν όχι καρτούν, πολύ έντονα γραμμένος. Ε, ακολουθεί ένα αρχέτυπο τρελού επιστήμονα, αλλά πειραγμένο, φανατικού τρελάκια μυστηριώδους. Ζηλωτή. Ζηλωτή από ιστορία επιστημονικής φαντασίας ξεκάθαρα ο χαρακτήρας. Και δεν απαντιέται το κεντρικό μυστήριο γύρω από το χαρακτήρα του. Βασίζεται πολύ στο χτίζουμε μυστήριο για το ποιος είναι και τι έκανε και τι θέλει και τι σχέση έχει με τον πρωταγωνιστή. Αλλά ήταν αρκετά ε, συχαμένος ε, ως παρουσία που με κατάλαβα γιατί τον πήρανε να κάνει τον ρόλο. Ε, δεν μου φάνηκε, δεν πίστεψα ότι είναι ο τύπος ο οποίος θα τον ξεφορτωθούν και θα είναι το, το, πρόσωπο του ανταγωνιστή για αυτή την ταινία και θα πεθάνει στο τέλος αυτής της ταινίας ώστε να έρθει ο πραγματικός ανταγωνιστής. Ούτε εγώ έχει συγκεκριμένο πλαίσιο που τον στείλουν. Για κάποια στιγμή το σκέφτηκα ότι μπορεί να γίνει, αλλά στα, στα μέσα της ταινία κατάλαβα ότι όχι, θα έχει παρουσία και στην επόμενη spoiler. Υποθέτω, είναι spoiler όταν κάποιο δεν σκοτώνεται. Μπορεί. Τι, τι είναι ο θάνατο πραγματικά. Αλλά δεν έχω το point. Θα λέμε το, το θέμα spoiler είναι λίγο point of view στη, στη συγκεκριμένη ταινία και στη δική μα περίπτωση. Ε, Τέλο πάντων. Δεν, δεν, θε... δεν έχετε ιδέα τι παίζει κιόλας οπότε ναι. δεν είπε κάτι ο σύφης. Δεν έχω να πω πολλά για τον μοράλε. Εξαρτάται από το που το πάει για να εκφράσω την άποψή μου για το χαρακτήρα. Μια χαρά, αλλά μπορεί να πάει. Έτσι μπορεί να πάει η Ιουβέτσι. Το franchise δεν θυμίζεται για τους ανταγωνιστές του ανταγωνιστέ ε, του, αλλά όχι σε επίπεδο καταντία Marvel. Ε, Απλώ ε, έτσι όπω τον στήσανε, θα περίμενε κανεί ότι θα παίρναν κανένα όνομα. Δηλαδή τον Cruise εναντίον του άλλου ονόματο, ε, διότι θα έρθει μεγάλη αναμέτρηση, γιατί όντω υπάρχει μια σαν φινάλε σε αυτό το franchise. Ε, ε, δεν πήραν κάποιον γνωστό. Τον έχω ξαναδεί τον Εσάι Μοράλες. Στο χαρτί, έτσι όπω είναι το 7 το Mission λεφτά 7, είμαι λίγο, ε, οκ, okay. εντάξει. Αλλά ο Ισάι Μοράλες φέρνει τη σωστή παρουσία ε, του αφτάρεσκου παπάρα, ας πούμε, ε, του όχι αντίθαν εκτιμώ που δεν πήγαν να τον κάνουν αντίθαν γιατί θα ήταν λίγο εύκολο στη συγκεκριμένη ταινία με αυτά που πάνε να κάνουν. Ε, ο Μακόρι έχει ε, τάσεις ε, τάσει χριστιανικές, θρησκευτικέ χριστιανικέ, όχι κήρυγμα, αλλά αλληγορικέ, γιατί και στο, στην προηγούμενη ταινία ο Χένρι Κάβιλ ήταν ένα απόστολο του ανταγωνιστή, α πούμε. Πάντω, είναι ένα ανταγωνιστή ο οποίο με κέρδισε λόγω καθαρίσματο, διότι θυμάμαι τον εαυτό μου στο Rog Nation, στο 5ο. Να, να λέω ποιο είναι αυτό ο τύπο που πήραν ο Σον Χάρι να παίξει τον καπιό. Τι, 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 τι πάει να πει Σον Χάρι όταν μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, τον. Ε, ε, δεν ξέρω. Το, το, το Σον Κόνερι. Ποιο είναι ο Σον Χάρι. Και στην έκτη ταινία επιστρέφει ο Σον Χάρι και ήμουν καυλωμένο. Λέω μαλάκα και βλέπω τρέλερ για το 7 πριν από πόσου μήνε και λέω πού είναι ο Σον Χάρι. Οπότε ο Εσάι Μοράλε με κέρδισε στο τέλο του 7, ω το τέλο του 7, και στο 8 είμαι έτοιμο να, να δεχτώ παραπάνω πράγματα και screen time από αυτόν. Αλλά θέλω να επιστρέψω στον Χάρη, έτσι. Συγνώμη, η δική μου στον Χάρη γιατί τον λατρεύω πια. Επειδή τελειώνει ο χρόνο, α περάσουμε στον Σέι Βίγκαμ. Σέι Βίγκαμ. Απλά θα πω το κλισέ ότι ο Σέι Βίγκαμ, μάλλον έχει γίνει κλισέ, κυνηγάει πρωταγωνιστέ. Ε, σαν μπάτσο. Είτε στο Fast and Furious 4, όσοι είστε πατρόνοι, ίσω ίσως, κάποια στιγμή, ε, ε, συντονιστείτε. Ε, είτε κυνηγάει τον Άρθουρ ε, Arthur Fleck Τζόκερ Joker και τώρα κυνηγάει τον Tom Cruise. Λατρεύω το Say Wakeham. Ε, θέλω να το βλέπω σε κάθε ταινία που υπάρχει. Ε, είναι από αυτού του ηθοποιού που. Και γυκάρων. στο Boardwalk Empire, αστυνομία. Δεν το έχω δει, οπότε δεν, είναι το επόμενο που θα δω. Κάνω μαραθώνιο Mad Men τώρα, θα σκάσω Boardwalk Empire μετά. Αρχηγό τη αστυνομία. Α, ορίστε, οκ. Okay. Θέλω να πω, ξέρετε κάτι. Γαμάτο. Και στο Τζόκερ, αν πούν ότι στο νούμερο 2 στο νούμερο 3 ότι είναι ο Γκόρντον, δίκιο θα έχουν. Μέσα γάμο του Γκόρντον θα είναι. Ε, Κάποιο άλλο το οποίο. Βιν Γκρέιμ, χαίρομαι που δεν τον, κάνα, δεν τον κρατήσαν τη γιαγιά που αγαπάει τον ε, Ethan Hunt και τον έχουν φέρει λίγο στον παλιό αυτό του Pro 5. Γιατί ο Μακόρη κάπω τον έκανε γιαγιά. Και ο Σάιμον Pegg. Ε, μετά το 5, στο 6 ξανά γίνει κομικριλίφ, ελαφρώ εκνευστικό. Εδώ δεν είναι. Είναι το σωστό κομικριλίφ με τη σωστή ακριβώ ε, βαρύτητα. Και ο Σάιμον Πέγ στα ίδια επίπεδα. Πολύ μετρημένο στο άγχο που βγάζει. Δεν μου έβγαλε το κλισέ. Ε, πολύ σωστέ ισορροπίε και στον Βιν Γρέιμ και στον. Uh, Peg. Simon Pegg, μου άρεσε που επέστρεψε ο Ζέρνη και μου άρεσε που είχαμε αυτή την παρουσία από την πρώτη ταινία και κλείσαμε, δεν κλείσαμε, συνεχίζουμε, αλλά έχουμε πάλι τη σχέση ε, IMF και κυβέρνησης και ωραία το πάνε, ωραία το πάνε ε, ότι η κυβέρνηση δεν έχει ιδέα τι κάνει η IMF ακριβώς τέλος πάντων και ο Ζέρνη παίζει, δεν είναι για μια σκηνή άπαρτε ε, easter egg, είναι, παίζει. Είναι βασικός ρόλος. Ναι, και επίσης η Πομ Κλεμέντιεφ θα πω ότι δολοφονικές γαλίδες είστε οι καλύτερες. Πομ Κλεμέντιεφ, ε, την έχω ξαναδεί χωρίς το μακιγιάζ της Μάντης, αλλά για όνομα του Θεού. Ε, χαίρομαι να τη βλέπω αυτή τη γυναίκα πραγματικά. Όχι, δεν το λέω με τη λιγουρική έννοια μόνο. Ε, τη χαίρομαι σαν παρουσία, μου αρέσει σαν παρουσία. Και μπράβο τη που εδώ είναι λισασμένο σκυλί, τίπισσα, είναι χωρί να γριλίζει ηχητικά, γριλίζει με το μάτι και ταυτόχρονα είναι η μάντη ρεφίλε. Μπράβο τη. Πολύ σύντομα κατακλείδε γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος. Θα πω ότι είμαστε εδώ. Το Mission Impossible εξακολουθεί να είναι εδώ. Δεν απογοητεύει. Μπήκα περιμένοντας κάτι πάρα πολύ καλό. Βγήκα έχοντας πάρει κάτι πάρα πολύ καλό. Μπήκα περιμένοντας να μην αλλάξει απόψη μου όσον αφορά το ότι μιλάμε για την απόλυτη εγγύηση ε, Tom Cruise και μακόρι, και επιπλέον μου άρεσε αυτό το οποίο δεν περίμενα, το ότι αγκάλιασε όλο το franchise, αγκάλιασε το κατασκοπικό είδος και μου δίνει ένα κατασκοπικό είδος που μπορώ να το παρακολουθήσω με την έννοια ότι τον Bond έχω σταματήσει να τον ακολουθώ από τότε που μπήκε μέσα ο Craig Δεν, δεν έχω κάποιο κατασκοπικό είδο να, να μπαίνω μέσα και να κρατάω πανό. Μπήκαμε πανό, βγήκαμε πανό. Δηλώνω απολύτη ικανοποίηση. Λοιπόν, ε, τίποτα. Ε, ο Τόμ Cruise έχει κάνει το είδο δράση στη σκυλά του. Κανονικότατα. Ε, μ' άρεσε το flash, έχετε δει το βίντεο. Ε, μ' άρεσε το Indiana Jones, έχετε δει το βίντεο, αν δεν το έχετε δει, δείτε τα. Ε, sorry αλλά. οκ. Okay. Φφ ήρθε τον Κρούζ και έδειξε πώ γίνεται. Ξεχνάμε ότι αυτέ οι εμπορικέ ταινίε δράσεις, Είναι ταινίε δράση. Δηλαδή το, το είδο είναι και είδο δράση. Και, το και, 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 η δράση είναι σκατά. <laughs> Σόρε, είναι κατά. Και, εκείρχεται έρχεται ένα τύπο, ο οποίο εδώ και 20 κάτι χρόνια, 27 χρόνια, χτίζει το πώ γίνεται η δράση. Και το κλιμακώνει και το κάνει όλο. Και κάνει αυτό, που, αυτό που κατηγορούν πάρα πολύ το Hollywood. Ε, κάτι κολλημένοι Γάλλοι και γα, γαλολάγνοι. Ε, ότι α, bigger better. Ναι, bigger better. Και ο Tom Cruise ξέρει πώ θα το κάνει με το μακόρι. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι κάνει δράση, έτσι φουσκώνει τον μπαλόνι και το κάνει όλο και πιο εντυπωσιακό. Αλλά ταυτόχρονα, ε, χωρί να ξεχνά ότι μιλάμε για μία ταινία με ραχοκοκαλιά σεναρίου, τόσο όσο ώστε να μην παρεμβαίνει στη δράση, αλλά τόσο όσο ώστε να έχει υπόσταση και να μην είναι μια ακριβή μπιμουβιά τη κακιά ώρα. Καλέ είναι οι μπιμουβιέ τη κακιά ώρα. Λοιπόν, ε, ταινιάρα. Στηρίχτε τη στο σινεμά, αυτό είναι σινεμά. Αυτό είναι σινεμά. Τα γραφικά μπορείτε να τα δείτε και στο κινητό σα. Αυτό είναι σινεμά. Και σε μια εποχή που ε, η αξία μια ταινία ε, δράσης δράση είναι Ω μαλάκα, έσκασε ο τύπο από την άλλη ταινία δράση που είναι στο ίδιο σύμπαν. Παίρνει actual δράση, ποιο να το περίμενε. Ζήτω τον Κρούζ, ζήτω τον Κρίσ Μακόρη. Α ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει το Mission Impossible και θα συνεχίσει ο Τον Κρούζ, γιατί όσο Κάνει, όσο τρέχει ο Τόμ Κρούζ και κάνει αυτό το, το, πλάνο που πηγαίνει πιο κοντά στον Τόμ Κρούζ να τρέχει, υπάρχει ελπίδα για τον πλανήτη Γήφεν Κλείνοντα, κλείνοντα, θα θέλω να πω και δεν έχω δυστυχώ το αλουμινένιο καπέλο μου ότι εγώ πιστεύω ότι πλέον ε, είτε από αυτή την ταινία είτε την προηγούμενη, γράφονται δύο σενάρια για κάθε ταινία. Ένα στο οποίο είναι έτοιμοι να, δε, να δεχτούν ότι ο Ethan Hunt, Παύλα Τόμ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια τη ταινία, άρα και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, και άρα συνεχίζουμε με του υπόλοιπου, αλλά ώστε να βγάζει συναισθηματικό νόημα. Και ένα που όντω πήγαν καλά τα γυρίσματα και συνεχίζουν με Ethan Hunt. Μπαίνουμε σε αυτή τη φάση τη ζωή του Κρού και θα είμαι εκεί για όλο μέχρι ο Κρού να αναπόθετα πιστεύω σκοτωθεί. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, Ας ελπίσουμε ότι κι εσείς θα είστε καλά, να προσέχετε όταν κρεμιέστε από τα αεροπλάνα. Ε, Κάντε το τρεις φορές, όχι πέντε. Πάντα με ασφάλεια. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Στην υγεία σας.